αυτής της κυβέρνησης εθνικής και κοινωνικής σωτηρίας. Η πρωτοφανής λαϊκή υποστήριξη στη μάχη που δίνουμε διεθνώς μας δυναμώνει και μας φέρνει όλους με πρώτο τον Πρωθυπουργό μπροστά στον πιο γλυκό μονόδρομο. Το μονόδρομο της υπεράσπισης της θέλησης του λαού μας και της αξιοπρέπειάς του. Το μονόδρομο της εντολής να επιταχύνουμε και να προχωρήσουμε με γρήγορο βήμα στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Ξεκινώ αμέσως και λέω ότι στο πλαίσιο αυτό θέλω να ανακοινώσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι σε χρονικό διάστημα ενός μήνα θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την επανίδρυση της Εθνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει η ΕΡΤ, γιατί ο λαός μας αποφάσισε να ανοίξει η ΕΡΤ. Ο νόμος για την επανίδρυση της ΕΡΤ θα έρθει στη Βουλή των Ελλήνων σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Θα δημιουργεί ένα διαυγές και συνταγματικά κατοχυρωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Χωρίς ρεβανσισμούς, χωρίς προχειρότητες, χωρίς μαύρο στις οθόνες. Η πληγή που άνοιξε στο σώμα της δημοκρατίας μας θα κλείσει. Δεν επιθυμούμε όμως και επιστροφή στο παρελθόν. Στο παρελθόν των αστρονομικών μισθών για λίγους και εκλεκτούς, στο παρελθόν των εξωφρενικών δαπανών, στο παρελθόν δηλαδή όπου κάποιοι ήταν πιο ίσοι από τους άλλους εργαζόμενους. Σημείωση πρώτη. Ο νόμος για τη δημοκρατική και πολυφωνική νέα ΕΡΤ αποκαθιστά την πρωτοφανή αδικία που βιώνουν 20 μήνες τώρα οι συμπολίτες μας που εργάζονταν στην ΕΡΤ την ημέρα του Μαύρου. Ο αγώνας τους διδάσκει αξιοπρέπεια και απαιτεί άμεση δικαίωση. Όσοι πρώην εργαζόμενοι της ΕΡΤ επιθυμούν, μπορούν να γυρίσουν στη νέα ΕΡΤ. Η επαναπρόσληψή τους δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς συνεχίζεται η χρηματοδότηση της νέας ΕΡΤ από το ανταποδοτικό τέλος. Σημείωση δεύτερη. Θα ελεγχθούν οι προϋπολογισμοί της ΝΕΡΙΤ και θα εξεταστούν οι θελημένες ασάφειες, αποκλίσεις και αναθεωρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω, τελευταίος προϋπολογισμός της ΕΡΤ προέβλεπε δαπάνη για ρεύμα, φωταέριο, ίδρυυση και τηλεπικοινωνίες 3.700.000 ευρώ. Ο αντίστοιχος προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ για το 2014, 12 εκατομμύρια ευρώ. Προϋπολογισμός ΝΕΡΙΤ 2015, 13.800. Μετά τις εκλογές 8 εκατομμύρια. Η πολιτική μας βούληση είναι καθαρή και συνίσταται σε μία λέξη και μόνο διαφάνεια. Παράλληλα, εντός ενός ετήσιου πλαισίου ανασυγκρότησης του νέου φορέα, οδηγούμαστε σε μία ΕΡΤ δημοκρατική και ανεξάρτητη, στηριγμένη στην εμπειρία της πολύμηνης αυτοδιαχείρισης, ανοιχτή στην κοινωνία, που θα επενδύει στον πολιτισμό και θα στηρίζει νέους δημιουργούς και την νεολαία. Μια ΕΡΤ που αποκτά το δικό της δίκτυο ψηφιακής τηλεόρασης και επαναφέρει τη μετάδοση σήματος στους Έλληνες της Ομογένειας. Αναφέρθηκε και από άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την κανονικότητα στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Θα κινηθούμε κατά το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία. Εφαρμόζουμε άμεσα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο των οικονομικών, των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και άλλων μέσων ενημέρωσης. Τελειώνουμε οριστικά με τα δάνεια άνευ εγγυήσεων και με αδιαφανείς όρους παραχώρησης. Εφαρμόζουμε επιτέλους όσα έχει προβλέψει ο νόμος σε σχέση με την προκήρυξη διαγωνισμών για την ανοιχτή και διαφανή αδειοδότηση ραδιοτηλεοπτικών μέσων. Η πληροφόρηση, η ενημέρωση και η επιμόρφωση του λαού δεν είναι εμπόρευμα, αλλά θεμέλιο της δημοκρατίας και η κυβέρνησή μας θα το προστατέψει και θα το εγγυηθεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στην Ελλάδα έχει συντελεστεί μια ιστορική αλλαγή. Και το λέω αυτό διότι ακούμε ότι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία ποντάρουν στην ιδέα της παρένθεσης. Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι τέτοιου τύπου σενάρια έχουν διαψευστεί στο παρελθόν και έμειναν απλώς σενάρια στα μυαλά όσων έχασαν εκλογές. Θα κάνω όμως την εκτίμηση και απευθύνομαι στη Νέα Δημοκρατία ότι μία τέτοια βολική αφήγηση δεν διευκολύνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στις εκλογές που μας πέρασαν. Πώς και γιατί η νέα κυβέρνηση απολαμβάνει τις υποστήριξεις ακόμα και ανθρώπων που δεν μας ψήφισαν. Πώς και γιατί η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να διαρρήξει δεσμούς με κοινωνικά στρώματα που στο παρελθόν κατάφερε να εκφράζει.
Και δεν θα βοηθήσει εσάς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, να καταλάβετε ότι το μνημόνιο ήταν μια καταστροφική επιλογή και ως εκ τούτου να επαναπροσδιορίσετε το ρόλο σας στη νέα εποχή. Τώρα, κύριοι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει πλέον απορρίψει την προοπτική του να μείνει η Ελλάδα σε καθεστώς ακραίας ανισότητας και φτώχειας. Εσείς πώς θα τοποθετηθείτε? Θα παραμείνετε νοσταλγή του μνημονίου ή θα μετακινηθείτε στη γραμμή της ισχυρής διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης? Θα αφήσετε την πρώτων εκλογών δέσμευσή σας στα προαπαιτούμενα να είναι το έσχατο επιχείρημα όσων θέλουν να πιέσουν την Ελλάδα και να την οδηγήσουν ξανά στην ταπείνωση? Το δηλώνω από αυτό εδώ το βήμα ότι η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης στο πανθομολογούμενα αποτυχημένο πρόγραμμα, σε αυτά τα περιβόητα προαπαιτούμενα, είναι το έσχατο επιχείρημα με όσους συζητάμε αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει μια σειρά επαφές. Τις έκανε καλώς ή έπρεπε να έχει άλλες προτεραιότητες? Θα έρθουν στη Βουλή άμεσα τα νομοσχέδια για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα τα ψηφίσετε ή θα νουθετείτε την κυβέρνηση να κάνει το καλό παιδί? Θα συζητήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο συμμετέχετε, την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για πρόγραμμα γέφυρα? Ποια θα είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας εκεί μέσα? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η εφαρμογή του προγράμματος του Μνημονίου και κυρίως η προπαγάνδα που το συνόδευε βασίστηκε σε ένα θεμελιώδες ψέμα, ότι το μνημόνιο είναι τα δανεικά που θα μας σώσουν. Η αλήθεια είναι ότι το μνημόνιο είναι τα μέτρα φτωχοποίησης. Είναι το εργαλείο για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα μονίμως άδικη. Είναι οι ρυθμίσεις που αφήνουν τις συντάξεις να μειώνονται καθώς το δημόσιο αποσύρεται από τη στήριξή τους. Το μνημόνιο είναι η ταπείνωση των μισθών, η κατάργηση των τριετιών και των συλλογικών συμβάσεων. Είναι η μονιμότητα της ψηλής ανεργίας. Είναι το τσάκισμα της μεσαίας τάξης. Είναι δηλαδή το πλέγμα των ρυθμίσεων που κατεβάζει από το τρένο της ανάπτυξης στο μισό πληθυσμό. Είναι το πλέγμα των ρυθμίσεων που το δικό μας αντιμνημονιακό πρόγραμμα θα ακυρώσει. Τώρα που η Νέα Δημοκρατία είναι στην αντιπολίτευση και δεν υφίσταται πιέσεις από δανειστές, δεν υπάρχει το επιχείρημα του εκβιασμού. Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα στο δίκτυο κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ευρώπη και η πρώτη στο δίκτυο παιδικής φτώχειας. Θα περιμέναμε να ακούσουμε μερικές ιδέες για το πώς θα ξεκολλήσουμε από εκεί. Είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας η εφαρμογή των προεκλογικών προαπαιτούμενων? Αυτό είναι ένα αμήλικτο ερώτημα, το οποίο δεν είναι ερώτημα της απόψινής νύχτας, όπου η κυβέρνησή μας ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης. Θα μας ακολουθεί στην πολιτική ζωή και θα αποτιμά τη στάση όλων μας εδώ πέρα. Θέλω να σταθώ, τελειώνοντας, στο εξής επιχείρημα. Μας ασκείται κριτική ότι ζητήσαμε προεκλογικά, σας κάναμε κριτική προεκλογικά επειδή ζητήσατε επέκταση της δανειακής σύμβασης. Και ότι τώρα σας κάνουμε κριτική επειδή ζητήσατε παράταση μόνο για 2 μήνες και όχι για 6 όπως πρότειναν οι εταίροι. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι αυτό που εσείς ζητήσατε είναι η παράταση της δανειακής σύμβασης για 2 μήνες. Με απόλυτη εγγύηση των προαπαιτουμένων. Για να κατασκευάσετε ένα χιλιοπεγμένο έργο εκβιασμού, το οποίο ευτυχώς για την Ελλάδα δεν λειτουργήσε, και για να έχετε και κάποια προεκλογικά σποτ που λένε ότι καταστρεφόμαστε. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η σταθερά για σας. Είτε η δανειακή σύμβαση τελείωνε το Δεκέμβρη, είτε το Φλεβάρι, είτε τον Ιούνιο, τα προαπαιτούμενα ήταν το ακλόνητο φαβορί. Η μόνιμη θεμέλια λίθος της επιχειρηματολογίας σας. Να σας θυμίσω ένα διαχωρισμό. Άλλο το μνημόνιο, άλλο η δανειακή σύμβαση. Το λέγατε όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση. Μετά ως κυβέρνηση το ξεχάσατε. Μήπως ήρθε η ώρα να το ξαναθυμηθείτε τώρα που γυρίσατε στην αντιπολίτευση και να μας πείτε? Και το λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Ποια από τα προαπαιτούμενα του περιβόητου email δεν πρέπει να εφαρμοστούν? Διότι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, πάρα πολύ φοβάμαι ότι αν επιμένετε να εφαρμοστούν όλα τα προαπαιτούμενα, και ότι αυτή θα ήταν μια υπεύθυνη στάση, διότι ακούσαμε και πολλά περί ευθύνης σε αυτή την τριήμερη συζήτηση, ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει παραμείνει σύμμαχος αυτής της λογικής είναι ο κύριος Σόιμπλε.
Θα σας έλεγα λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει φωνή, η Ελλάδα πείθει, η Ελλάδα θα ξανασταθεί στα πόδια της και με την εμπιστοσύνη της Βουλής σήμερα το βράδυ η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό.